Δύναμη φως σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού του πλανήτη μας, γεια Δήμητρα Άρτεμι. Ονομάζομαι Δώρα Γκιούρα και είμαι Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού Ε5. Απόψε θα μιλήσουμε για το τεράστιο φυσικό συμπαντικό φαινόμενο που συμβαίνει κάθε έτος και είναι η επιτολή του Σύριου. Ένα φαινόμενο που ποτέ μέχρι σήμερα κανένας επιστήμονας, κανένας ακαδημαϊκός, κανένας καθηγητής, μαθηματικός, φυσικός, χημικός δεν μας έχει αποκαλύψει σχετικά με την επιτολή του Σύριου. Αποτέλεσμα αυτής της αποσιώπησης όλων αυτών των επαϊόντων είναι να μένουν οι άνθρωποι στην λύθη και την αγνωσία και να μην ωφελούνται από τα τεράστια δώρα που δίνει η επιτολή του Σύριου. Η επιτολή του Σύριου είναι η πραγματική Ελλάνια πρωτοχρονιά μας, του Ελλάνιου έτους των 360 μερών, νυχτών και μηρών. Διότι αυτό είναι το πραγματικό Ελλάνιο έτος του αληθινού πραγματικού χρόνου μας. 360 μοίρες, δηλαδή μέρες, που είναι μια πλήρης περιστροφή του πλανήτη μας γύρω από τον ήλιο μας Απόλλωνα. Η επιτολή του Σύριου, λοιπόν, είναι ένα μοναδικό, συμπαντικό, τεράστιο, δημιουργικό φαινόμενο, το οποίο είναι αυτό που φαίνεται, διότι φαινόμενο είναι αυτό που το βλέπουμε όλοι και όχι μόνο ένας. Κατά τη διάρκεια της επιτολής του Σύριου, ευθυγραμμίζεται ο ήλιος του ηλιακού μας συστήματος Απόλλωνα με τον κεντρικό δημιουργικό ήλιο του σύμπαντός μας, Σύριο. Και το τεράστιο φαινόμενο που συμβαίνει τη διάρκεια της επιτολής του Σύριου είναι ότι τα νερά όλων των θαλασσών, όλων των ωκεανών του πλανήτη μας γίνονται υφάλμηρα. Δηλαδή μπορείς να τα πιείς. Κάτι που όλη τη διάρκεια του έτους δεν μπορεί αυτό να συμβεί. Αυτό είναι και το πραγματικό θαύμα, διότι το βλέπεις και το θαυμάζεις με τα ίδια σου τα μάτια. Και όχι όπως μας έχουν επιβάλει να λέγεται σήμερα το θαύμα, που απλώς και μόνο κάτι πιστεύεις χωρίς να το έχεις δει με τα ίδια σου τα μάτια. Η επιτολή και όλο το δρόμενο, διότι δρόμενο είναι η εκτελεστική εφαρμογή του φαινομένου της επιτολής του Σύριου, το δρόμενο λοιπόν έχει δημιουργηθεί για να ενεργοποιήσει και να συντονίσει όλες τις ενθυμίσεις των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι σήμερα είναι ανάγκη να πάμε στις ενθυμίσεις μας και να δούμε το τεράστιο, απέραντο μεγαλείο του όλων της Ελλάνιας δημιουργίας μας και να απαξιώσουμε κάθε ψεύδος, κάθε διδαχή αναπόδεικτη και κάθε γελιότητα που μας έχουν επιβάλει οι αποστάτες. Θα πρέπει να πούμε ότι η επιτολή του Σύριου δεν είναι ούτε δόγμα, αλλά ούτε θρησκεία, παρά μόνο είναι το φαινόμενο που έχει αρχή από την αρχή της δημιουργίας μας. Είναι ένα τεράστιο μοναδικό φαινόμενο και θαύμα, το οποίο θα το δούμε όλοι, αλλά και θα το θαυμάσουμε όλοι. Διότι με αποδεικτική διεργασία θα διαπιστώσουμε οι ίδιοι ότι κατά τη διάρκεια της επιτολής του Σύριου, το νερό πραγματικά της θάλασσας γίνεται υφάλμηρο. Θα πούμε δύο λόγια για τη διαδικασία του δρόμενου της επιτολής του Σύριου και πώς αυτό εκτελείται. Βέβαια, όλη η διαδικασία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο και ο κάθε ένας μπορεί να την αναζητήσει και να την εκτελέσει με ακρίβεια. Ο κάθε ένας Έλληνα άνθρωπος θα πρέπει να βρει τους συνέλληνές του που θα συντονιστεί μαζί τους για το τεράστιο δρόμενο σε ομάδα των 13 ή των 5 ατόμων. Πρωτίστως βεβαίως είναι προσωπικό βίωμα του καθενός και θα πρέπει να το βιώσει μόνος του, έτσι όπως οι αντιληπτικές του δυνάμεις και δυνατότητες του επιτρέπουν να το αντιληφθεί. Ένας λοιπόν ή περισσότεροι από έναν ομόνο οι άνθρωποι μπορούν να συντονιστούν για να βιώσουν και να εκτελέσουν το τεράστιο αυτό φυσικό συμπαντικό φαινόμενο της επιτολής του Σύριου. Για πρώτη φορά φέτος, μια μισή ώρα πριν από την εκτέλεση του δρόμενου, θα διαβαστεί από έναν και μόνο αυστηρά Έλληνα άνθρωπο η συμπαντική, συμπυκνωμένη, άπειρη γνώση του Σύριου. Όπως συνηθίζουν οι άνθρωποι να την αποκαλούν επίκληση,
Όμως ουσιαστικά δεν είναι επίκληση, αλλά είναι συμπυκνωμένη συμπαντική γνώση της μήτρας του σύμπαντός μας Σύριος, που είναι ο κεντρικός ήλιος του σύμπαντός μας αυτού Άρτεμι, ο ίδιος ο Σύριος. Το Ιερό Ελλάνιο Κείμενο του Σύριου, που θα διαβάσει ένας Έλλην άνθρωπος, οι υπόλοιποι συνημόνες Έλλην άνθρωποι που θα βρίσκονται μαζί. Απλά ακούστε. Κλείστε τα μάτια σας και ακούστε. Συντονιστείτε με τις συχνότητες του Σύριου, της μήτρας της εμφάνισης και δημιουργίας μας. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση του Ιερού Ελλάνιου Κειμένου της συμπαντικής γνώσης του Σύριου, είμαστε πλέον έτοιμοι, έχοντας λάβει όλη τη γνώση και όλες τις συχνότητες της μήτρας μας Σύριος, να συντονιστούμε, να εναρμονιστούμε, να συνδεθούμε με την μήτρα μας και να εκτελέσουμε το δρόμενο της επιτολής του Σύριου. Το Ιερό Ελλάνιο Κείμενο του Σύριου, η συμπαντική συμπυκνωμένη γνώση του Σύριου, μπορεί να διαβάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Την ημέρα της επιτολής του Σύριου, τιμάμε την μήτρα μας Σύριο και τιμάμε την μήτρα μας που έρχεται από τόσο μακριά για να μας δώσει όλα αυτά τα τεράστια δώρα και ωφέλη. Κατά τη διαδικασία λοιπόν του δρόμενου, στην εκτελεστική του εφαρμογή, χρειάζεται ο κάθε ένας Έλλην άνθρωπος να έχει μαζί του μία φιάλη από φυσικό υλικό, ένα μπουκάλι δηλαδή του ενός λίτρου, είτε γυάλινο, πύλινο, χάλκινο. Και εάν βρίσκεται με ομάδα ομόνων συντονισμένων ανθρώπων, θα πρέπει να υπάρχει και μία φιάλη μεγαλύτερης χωρητικότητας που θα χωράει όλα τα υπόλοιπα μπουκάλια όσων ανθρώπων θα βρίσκονται εκεί. Το δρόμενο αρχίζει την ώρα που έχει ανακοινωθεί ως η ώρα της επιτολής του Σύριου, δηλαδή Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 6 και 26 το πρωί, ώρα οροπού. Βέβαια, ο κάθε ένας στο παραλιακό μέρος όπου θα βρίσκεται θα πρέπει να αναζητήσει μέσα από το διαδίκτυο τι ακριβώς ώρα ανατέλει ο ήλιος μας, ώστε να θαυμάσει και να δει το φαινόμενο πώς αυτό θα συμβεί. 5 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της επιτολής του Σύριου, εισερχόμαστε στη θάλασσα και δοκιμάζουμε την αλμυρότητα του νερού, για να δούμε με αποδεικτική διεργασία την μετατροπή του θαλασσινού νερού, του αλμυρού νερού, σε υφάλμυρο. Όταν γίνει αισθητά υφάλμυρο, καταλαβαίνουμε την επίδραση της επιτολής του Σύριου από την αλλαγή του νερού, ακόμη και αν δεν έχουμε φυσική οπτική επαφή με το φαινόμενο. Εάν δηλαδή βρισκόμαστε σε παραλιακό μέρος που έχει προσανατολισμό δυτικά ή εάν κάποιο βουνό εμποδίζει την ορατότητά μας. Ένας δοκιμάζει συνέχεια και δίνει το σύνθημα στους υπόλοιπους και τότε θα γνωρίζουμε πότε ακριβώς αρχίζει η επιτολή. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εισερχόμαστε ολόκληροι μέσα στη θάλασσα, διαβρέχοντας πολύ καλά όλο μας το σαρκείο, όλο μας το κορμί. Και γεμίζουμε την ατομική μας φιάλη με το θαλασσινό υφάλμυρο πια νερό. Δίκαιο είναι να μείνουμε μέσα στο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της επιτολής του Σύριου, η οποία διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια συντονιζόμαστε εφόσον συλλέξουμε το είδωρ μας και ολοκληρωθεί το φαινόμενο της επιτολής, βγαίνουμε από τη θάλασσα και αδειάζουμε το μπουκάλι με το θαλασσινό νερό μέσα στην ομαδική φιάλη που όλοι μας θα πρέπει να εναποθέσουμε το είδωρ που έχουμε συλλέξει. Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι στο είδωρ της θάλασσας είναι καταγεγραμμένη όλη η συμπαντική γνώση. Το είδωρ αυτό της θάλασσας και της μνήμης έχει τεράστιες θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες, το είδωρ αυτό του Σύριου, γιατί είναι για τον ίδιο τον Έλλην άνθρωπο και το φαινόμενο της επιτολής του Σύριου συμβαίνει για τον ίδιο τον Έλλην άνθρωπο, για όλα τα δημιουργήματα, για όλο το δικό μας ηλιακό σύστημα. Την ώρα λοιπόν που συλλέγουμε το είδωρ, την ώρα που έχει μετατραπεί το αλμυρό θαλασσινό νερό σε υφάλμυρο,
Δίκαιο είναι να κλειδώσουμε και να σφραγίσουμε στο νερό τον δίκαιο λόγο μας με αρετή και μεγαλοπρέπεια για το δίκαιο όλων των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων. Γιατί όλα και τα πάντα γράφονται στο νερό. Μπορούμε να του μιλήσουμε, να του ζητήσουμε τα πάντα, να ζητήσουμε από το νερό όλα αυτά που θέλουμε, με νόηση, να ζητήσουμε ενθύμηση, εναρμόνιση, να ζητήσουμε συντονισμό με την ολότητά μας, με τις αλήθειες μας, με τα δίκαιά μας, να ζητήσουμε για όλους, όχι ατομικά, μόνο για τον εαυτό μας, γιατί και ο κάθε ένας από μας είναι ένα κύτταρο του όλου, διότι αυτό είναι το άτομο, το συνολικό, συλλογικό όλων είναι το άτομο. Ό,τι ζητήσουμε λοιπόν θα είναι για όλους, διότι εκείνη την ώρα ο Σύριος, η μήτρα του σύμπαντός μας, μας κάνει ένα τεράστιο δώρο. Έρχεται από τόσο πολύ μακριά για να συνδεθεί εκείνη την ώρα μαζί μας. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Σύριος δεν εμφανίζει και δημιουργεί μόνο εμάς τους ανθρώπους, αλλά εμφανίζει και δημιουργεί τα πάντα επάνω στο σύμπαν μας αυτό, Άρτεμι. Εφόσον αδειάσουμε το νερό που έχουμε συλλέξει ο κάθε ένας μας μέσα στη Μεγάλη Θυάλη, στη συνέχεια συνδεόμαστε ο κάθε ένας μεταξύ μας με τη γνωστή σύνδεση των χεριών μας σε κύκλο και εκφωνούνται τα ιερά ελάνια κείμενα όπως είναι αναρτημένα και στο δρόμενο της επιτολής του Σύριου, το οποίο όλοι μπορούμε να το βρούμε στο site της εθερικής μας γραφής www.εθερικηγραφή.gr. Και τα κείμενα αυτά είναι ο Κράτιστος Δία, Απόλλωνα, Ποσειδώνα, ο ωκεανός των δονήσεων του Εθέρα και η επίκληση των δυνάμεων και συχνοτήτων. Ενεργοποιείται λοιπόν το είδωρ μέσα από τον εμψυχωμένο ενεργοποιημένο λόγο μας. Δίκαιο είναι και θα πρέπει να τηρείται αυστηρά από όλους, ώστε να μην χαλάσει για κανέναν λόγο το δρόμενο, να μην εκφωνείται καμία άλλη λέξη και κανένας άλλος λόγος από κανενός άλλου το στόμα. Διότι όλα και τα πάντα χαράζονται, ακούγονται σε όλα και τα πάντα. Το είδωρ ακούει. Θα πρέπει αυστηρά και μόνο ο εμψυχωμένος ελάνιος λόγος της επιτολής του Σύριου να ακούγεται εκείνη τη μέρα. Κανένα άλλο κουτσομπολιό και καμία άλλη λέξη. Όταν ολοκληρώσουμε το δρόμενο, στη συνέχεια μοιραζόμαστε το είδωρ της φιάλης ο κάθε ένας στο μπουκάλι του. Φεύγουμε και αφήνουμε τον χώρο να εναρμονιστεί με τον εμψυχωμένο λόγο μας. Αφήνουμε τον χώρο στην αφέλειά του να αγιωθούν όλες οι συχνότητες, διότι όλα και τα πάντα ακούνε τα πάντα. Τέλος, καλούμε και προσκαλούμε όλους τους Έλληνα ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη μας, όχι μόνο στην Ελλάς, αλλά και σε όλες τις χώρες του πλανήτη, να ενδώσουν στο τεράστιο μοναδικό αυτό φαινόμενο της επιτολής του Σύριου και να εκτελέσουν το δρόμενο της επιτολής του Σύριου. Είναι η ώρα που η σύνδεσή μας με τη μήτρα του σύμπαντός μας Σύριο, που συμβαίνει μία φορά κάθε γήινο έτος, να γίνει αντιληπτή από όλους τους ανθρώπους και όλοι να πάρουμε τα δώρα και τα ωφέλη που δίνει για όλους εμάς ο Σύριος. Είναι η ίδια μας η συμπαντική μήτρα ο Σύριος, ο οποίος μας τιμά και καταθέτει τα σέβη του εκείνη την ημέρα για όλα τα δημιουργήματά του. Και κάθε φορά θα πρέπει αυτό να μεγαλώνει και κάθε φορά να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, γιατί οι ενθυμίσεις έρχονται για όλους, με ισότητα, αρετή και μεγαλοπρέπεια για όλους. Εμείς οι Έλληνα άνθρωποι πρέπει μόνο να αναγνωρίσουμε τον Σύριο, την μήτρα του σύμπαντός μας. Ο κάθε ένας από μας, με τις δικές του αντιληπτικές δυνάμεις και ικανότητες που διαθέτει, θα μπορέσει να αντιληφθεί διαφορετικά πράγματα. Αλλάζουν οι μυρωδιές, αλλάζουν τα χρώματα. Μπορείς να συντονιστείς και να πάρεις όλες αυτές τις συχνότητες που δίνει εκείνη την ώρα ο Σύριος. Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τεράστιες παρουσίες εκείνη την ώρα. Το φαινόμενο της επιτολής του Σύριου
Είναι αυτό που δίνει όλες τις ενθυμίσεις. Θα πρέπει με σύνεση ο κάθε ένας να χρησιμοποιεί το είδωρ για ένα ολόκληρο έτος, το οποίο είναι αυτό που δίνει όλες τις προστασίες από κάθε αποστατική επιβολή, από κάθε αρρώστια, από κάθε μόλυνση. Στη συνέχεια μπορούν ομάδες ανθρώπων να διοργανώσουν συμπόσιο όπου θα συμφάγουν και θα καταθέσει ο καθένας τη δική του προσωπική εμπειρία που αποκόμισε από το φαινόμενο και το δρόμενο της επιτολής του Σύριου. Και έπειτα όλοι μαζί οι Έλληνα άνθρωποι είμαστε έτοιμοι πια να απολαύσουμε την αρχή του νέου έτους, της νέας Ελλάνιας χρονιάς μας και την σύνδεσή μας και ευθυγράμμισή μας με τον ζωοδότη ήλιο μας. Εμείς οι άνθρωποι πρέπει μόνο να αναγνωρίσουμε τη μήτρα του σύμπαντός μας Σύριο, να σεβαστούμε την αληθινή, μοναδική Ελλάνια δημιουργία μας, την θεία μήτρα της ίδιας της δημιουργίας μας που είναι ο Σύριος και να ενθυμηθούμε την άπειρη, μοναδική, αληθινή θεία προέλευσή μας, διότι όλοι μας είμαστε σπορά θεϊκοί και είμαστε απόγονοι όλων των τεράστιων μοναδικών προγόνων μας, των τεράστιων θεών δημιουργών μας, που είναι μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε σε αυτό το χωροχρονικό επάνω στον πλανήτη μας Γαία Δήμητρα Άρτεμι. Καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνα ανθρώπους να δουν και να θαυμάσουν το μοναδικό φυσικό συμπαντικό θείο δημιουργικό φαινόμενο της επιτολής του Σύριου, να εκτελέσουν το δρόμενο την Παρασκευή στις 31 Ιουλίου και ώρα 6 και 26 το πρωί, αναλόγως στην περιοχή που θα βρίσκεται ο καθένας και που ο ήλιος ανατέλει. Και βεβαίως θα πρέπει όλοι να διαδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε αυτήν την τεράστια μοναδική γνώση. Θα πρέπει να θαυμάσουμε την μετατροπή, την επίδραση της επιτολής του Σύριου στο είδωρ των θαλασσών που μετατρέπεται για λίγα λεπτά σε υφάλμηρο. Είναι η ώρα που ο Σύριος, η μήτρα της δημιουργίας μας, μας τιμά και πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δύναμη φως σε όλους.